Εσιά μου, επιτυχία για το πρακτορείο σας, 100.000 ευρώ στο κίνο, το μεσημέρι σήμερα. Ναι. Τι δελτίο ήτανε? Ήταν αξίας 10 ευρώ. 10 ευρώ. Μία κλήρωση. Μία κλήρωση, πέτυχε 9 στα 10, χωρίς μπόνους. Χωρίς μπόνους. Ναι, απλά ήταν προπτυσιαστής. Είναι από τα μεγαλύτερα ποσά στο κίνο, στο πρακτορείο σας? Στο πρακτορείο, ναι. Στο πρακτορείο, ναι. Έχει εμφανιστεί ο τυχερός? Ναι. Έχει εμφανιστεί? Ναι, εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε γιατί πρέπει να κάνουμε κάποιες διαδικασίες που χρειάζονται. Δεν μπορεί να τα εισπράξει ο παρόν. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς εισπράττονται αυτά τα ποσά? Εισπράττονται στην Αθήνα. Πρέπει να προκριθεί ο ίδιος στην Αθήνα και να τα εισπράξει από εκεί. Αυτό έγινε τα τελευταία 2 χρόνια. Σε μεγάλο ποσό, όλα εισπράττονται από Αθήνα. Ήταν ένας, δεν ήταν κάποια παρέα ή δύο άτομα? Όχι, ήταν εντελώς τυχαία. Ήρθε εντελώς τυχαία, έπαιξε το στοίχημά του, λέει, έπαιξε μια κλήρωση. Παίζει τακτικά κοινό εδώ ή περιστασιακά? Εντάξει, τακτικός πελάτης, αλλά δεν μπορώ να πω ότι όταν λέμε τακτικός δεν παίζει καθημερινά. Ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση? Η αντίδραση, άψογος. Άψογος. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή δεν εκδήλωσε ότι ξέρεις. Πήραμε το μεγάλο ποσό, εντάξει, φυσικά χάρηκε. Επόμενο ήταν. Ήταν κι άλλοι μέσα στο πρακτορείο σε εκείνη την ώρα. Πώς αντέδρασαν? Πώς αντέδρασαν, χάρηκαν και οι ίδιοι γιατί? Όχι, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν κατάλαβαν τίποτα γιατί καλό είναι στις περιπτώσεις να κρατάμε την υγεία μας. Τι του εύχεστε? Του εύχομαι και σ' άλλα. Αλλά και το κυριότερο εύχομαι και σ' άλλα πρακτορία. Να είστε καλά. Να έχουν τέτοιες επιτυχίες και αυτό που λένε ότι δεν δίνει το κίνο. Ξέρετε πότε θα σταματήσουμε να το λέμε αυτό? Όταν πιάσουμε εμείς. Όταν πιάσουμε εμείς θα πούμε ότι είναι πράγματι το κοινό. Όσο δεν πιάνουμε, λέμε δεν δίνει. Ένα μια απόδειξη ότι δίνει. Δεν είναι τυχαίο. Είμαστε καλά. Να ευχαριστούμε.